Πάμε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε τη δεύτερη σύνδεση της ημέρας μετά το Ελαφωνήσι. Πάμε στη Ζάκυνθο, εκεί βρίσκεται η Βικτωρία Δαράτου, καθώς σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 51 ετών δράστης της συζυγοκτονίας, της γυναικοκτονίας στην Ζάκυνθο. Εκεί βρίσκεται η Βικτωρία Δαράτου και μας ενημερώνει. Βικτωρία, καλημέρα. Καλημέρα από τη Ζάκυνθο. Είμαστε στα δικαστήρια. Αναμένεται να έρθει σήμερα εδώ ο δράστης προκειμένου να βρεθεί θα περάσει στο κατόφλι του εισαγγελέα αλλά και του ανακριτή. Να πούμε ότι ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να έρθει στον εισαγγελέα. Δεν ξέρουμε δηλαδή σε πόση ώρα θα είναι εδώ, γιατί πρέπει να γίνει και μια κατάθεση στην αστυνομία. Σύμφωνα και με τον δικηγόρο του θα είναι μαζί από τις 9 το πρωί προκειμένου να καταθέσει στο πλαίσιο της προανακριτικής και στη συνέχεια θα έρθει εδώ. Ενδεχομένως να μην έχουν πει και την ώρα, Βικτωρία, φαντάζομαι, προκειμένου για λόγους ασφαλείας, για να μην τυχόν... Ναι, γιατί οργανώνεται, πρέπει να σας πω, από τις γυναίκες του νησιού μία κινητοποίηση σήμερα εδώ. Έχουν δώσει ραντεβού στις 10 να βρίσκονται εδώ και θέλουν να διαμαρτυρηθούν για αυτή την συζυγοκτονία. Οι γυναίκες λοιπόν του νησιού έχουν δώσει ραντεβού εδώ στις 10 στο δικαστικό μέγαρο. Πρέπει να σας πω ότι ολόκληρο το νησί έχει συγκλονιστεί. Είναι κάτι που το συζητούν και οι ντόπιοι, αλλά ακόμη και τουρίστες ακούσαμε να το συζητούν. Έχει σοκάρει λοιπόν τον κόσμο εδώ στο νησί αυτή η δολοφονία. Και αυτό που μας σοκάρει περισσότερο, Βικτωρία Δαράτου, και το λέγαμε και χθες εδώ από την πρώτη στιγμή, μας το αποκάλυψε ο κύριος Καλιακμάνης, είναι ότι η γυναίκα αυτή λίγες ώρες νωρίτερα είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα, είχε καταγγείλει το σύζυγό της, ο οποίος την είχε χτυπήσει με ένα κατσαβίδι, επέστρεψε στο σπίτι και λίγη ώρα αργότερα τη σκότωσε. Βικτωρία, να δούμε το βίντεο του Α. Έγινε έτσι ακριβώς τα πράγματα. Και επιστρέφουμε αμέσως ξανά σε εσένα. Δύο νέες γυναικοκτονίες μέσα σε ένα 24ωρο σοκαρούν το Πανελλήνιο και προκαλούν πολλά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του νόμου που προστατεύει τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Όπως αποδεικνύεται, έμεινε στα χαρτιά. Η Ελεονόρα ήταν μόλις 41 ετών, μητέρα 3 παιδιών. Λίγες ώρες πριν πέσει νεκρή από τα χέρια του συζύγου της, τον είχε καταγγείλει στο αστυνομικό τμήμα. Ο δράστης την περίμενε έξω από το σπίτι. Με ένα μαχαίρι της επιτέθηκε και της κατάφερε πολλαπλά τραύματα. Η άτυχη γυναίκα έτρεξε να σωθεί, αλλά δεν πρόλαβε. Η επίθεση έγινε μπροστά στα μάτια της γειτόνισσάς της, που μιλάει στον Α. Στην πόρτα σας ξεψύχησε, έτσι. Εκεί έτρεξα. Σύμφωνα με τους γείτονες, η γυναίκα βρισκόταν εδώ έξω. Περίμενε τα παιδιά της να επιστρέψουν από μια απογευματινή βόλτα. Εκείνος εμφανίστηκε και τότε άρχισαν να κυνηγούνται εδώ σε αυτό το σημείο, όταν κατάφερε να τη ρίξει νεκρή στο έδαφος, στο σημείο που βλέπετε. Μετά τη στιγερή δολοφονία, ο δράστης πήγε κανονικά στη δουλειά του. Το πρωί εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του. Δεν ήταν εντάξει στο γάμο μας, ήθελε να με διώξει από το σπίτι. Η Ελεονόρα έφτασε στην αστυνομία στις 9:30 χθες το βράδυ, έπειτα από ακόμη έναν καυγά που είχε με τον σύζυγό της. Τον κατήγγειλε για ξυλοδαρμό και υπέβαλε μήνυση για δεύτερη φορά μέσα σε 1,5 μήνα. Στη συνέχεια έφυγε από το αστυνομικό τμήμα μόνη της. Υπήρχαν μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία από το θύμα. Είχε προβλήματα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον είχε διώξει από το σπίτι, αλλά όπως ανέφερε στη μήνυσή της, του είπε να ξαναγυρίσει γιατί τον λυπήθηκε. Όπως καταγγέλουν γείτονες, στην κάμερα του Α και οι ίδιοι είχαν ειδοποιήσει στο παρελθόν τις αρχές για τσακωμούς που είχε το ζευγάρι. Στις 18 Ιουνίου, μάλιστα, ο 49χρονος είχε συλληφθεί έπειτα από την πρώτη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η σύζυγός του και είχε αφαιθεί ελεύθερος υπό τον όρο να μην την πλησιάζει. Χθες νωρίς το απόγευμα, ο 50χρονος άνδρας εμφανίστηκε πάλι εδώ και μάλιστα, όπως μπορείτε να δείτε, έσπασε το τζάμι της πόρτας προκειμένου να μπει στο εσωτερικό του σπιτιού. Ο εισαγγελέας που την άφησε όξι. 10 φορές πήγαμε στην αστυνομία, 10 φορές την βγάλαν όξι. Γιατί επέστρεψε στο σπίτι χωρίς αστυνομική συνοδεία? Τι ενέργειες έκαναν οι αστυνομικοί μετά τις απανωτές καταγγελίες? Το φερόμενο θύμα ενδοοικογενειακής βίας επουδενή δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση χλιαρά και χωρίς την δέουσα σοβαρότητα. ζητάμε την εκτέλεση της διαδικασίας του αυτοφόρου, επουδενή δεν γυρίζουμε σε χώρο κοινό όπου θα μπορούσαμε να βρεθούμε με τον άνθρωπο αυτό. Βικτωρία, εκτός από θλίψη, προκαλεί και οργή το ρεπορτάζ που μόλις είδαμε. Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Τι λέει σήμερα η κοινωνία της Ζακυνθού? Είναι γεγονός ότι οι γείτονες άκουγαν πολλούς καυγάδες. Γι' αυτό και είχαν κάνει πολλές φορές καταγγελία στην αστυνομία, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που έπαιρναν την Ελεονόρα με το αυτοκίνητό τους και την πήγαιναν στο αστυνομικό τμήμα, όπως οι ίδιοι μας έλεγαν χθες. Άρα λοιπόν την έχουν βοηθήσει, αντιλαμβάνονταν τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι, ενώ πρέπει να σας πω ότι και τα ίδια της τα παιδιά ήταν αυτά που την παρότριναν να πάει στην αστυνομία. Χθες μιλήσαμε με τον μεγάλο της το γιο, ο οποίος ζει στην Καλαμάτα. Ήρθε εδώ στο νησί να πάρει τα πράγματά του, να δει τι έχει συμβεί. Τον συναντήσαμε λοιπόν έξω από το σπίτι και μας είπε ότι ρίχνει ευθύνες στον εαυτό του. Ότι δηλαδή σκεφτόταν τι θα είχε συμβεί αν είχε παραμείνει στο νησί και ότι ίσως θα μπορούσε να είχε αποτρέψει όλη αυτή την κατάσταση. Βικτωρία, να δούμε τη συγκλονιστική μαρτυρία του γιου και επιστρέφουμε αμέσως να το σχολιάσουμε και έχουμε και μια έκτακτη είδηση, θα μας ενημερώσει ο Χρήσανθος. Τη ζητούσατε να πάει στην αστυνομία? Ναι, γενικά αυτό. Απλά ήταν η κακή ώρα. Ναι, λοιπόν. Δεν πρόλαβα. Το πρόλαβα ο αδερφός μου. Έγινε αυτό που έγινε. Την βρήκε κάτω. Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Και εγώ μετά το έμαθα. Είχα σοκάρει, η αλήθεια είναι. Ήταν επιθετικός απέναντί της. Συνέβαινε για πολλά χρόνια. Ναι, συνέβαινε για αρκετά χρόνια. Απλά το φταίξιμο είναι και δικό μας. Γιατί δεν είχαμε πάρει τα απαραίτητα μέτρα και ήταν πολύ μεγάλο λάθος μέσα σε αυτό. Τι θα μπορούσες να έχεις κάνει? Καλύτερη διαχείριση, γενικά. Τα συζητούσαμε γενικά με τη μάνα μου. Φοβόταν, ναι. Δηλαδή γυρνούσε στο σπίτι με το φόβο, μετά από τη δουλειά. Και τώρα αυτή την περίοδο έκανε και 2 δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Και εγώ δεν ήμουν εδώ. Με τον μπαμπά σας έχετε επικοινωνία? Του είπατε ποτέ άφησε την, δεν θέλει? Είχαμε, ναι, απλά ήταν ένα άνθρωπος που με την πάροδο του χρόνου γινόταν, ναι, η συμπεριφορά του χειροτέρευε με την πάροδο του χρόνου. Απίστευτη ήταν. Τα έκανε όλα για μας, μόνο για τα παιδιά της. Δεν πιστεύω τέλεια μάνα, γενικά. Απλά λυπάμαι τα αδέρφια μου τώρα και όλο. Πρέπει να βρούμε μια λύση, να μείνουμε δυνατοί και να συνεχίσουμε. Και τι μπορεί να απαντήσει κανείς σε αυτό το παιδί, το οποίο έχασε τη μητέρα του, ενώ θα μπορούσε ίσως να έχει προληφθεί αυτό το στιγερό έγκλημα. Μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα Ζακύνθου, τα άλλα 2 ανήλικα παιδιά της οικογένειας, 8 και 14 ετών, θα τα αναλάβει το χαμόγελο του παιδιού, Βικτωρία. Είναι γεγονός ότι ο Εμάνουελ ήταν συγκλονισμένος. Πρέπει να σας πω ότι έφυγε χθες με το τελευταίο καράβι από το νησί στις 7:30 το απόγευμα δηλαδή και δεν είδε τον πατέρα του. Δεν ήθελε να περάσει από το αστυνομικό τμήμα όπου κρατεί το. Μας είπε ότι δεν θέλω να έρθω, δεν έχω τίποτα να του πω, δεν θέλω να τον δω. Οπότε έφυγε κατευθείαν και όπως μάθαμε θα πάει στην Αλβανία όπου θα γίνει και η κηδεία της Ελεονόρας, πιθανότατα την Παρασκευή. Μάλιστα. Σε λίγο λοιπόν θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο καθομολογίαν δράστης, τουλάχιστον μετά όσα είπε στους αστυνομικούς, και προκαλεί οργή η Βικτωρία, Αλεξάνδρα και Χρήσανθε, γιατί πολλές φορές έχουμε πει οι γυναίκες να μιλούν, να καταγγέλουν μια χειριστική, μια βίαιη σχέση. Η γυναίκα μίλησε, αλλά το αποτέλεσμα δεν άλλαξε. Ναι. Είναι νεκρή. Και ευχαριστούμε, Βικτωρία, τα λέμε αργότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Και μιλούσε... Οπ, πλαστικά, μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτα, συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com